Αν σας έλεγε η γυναίκα σας τώρα στα πίσω πίσω, θέλω να πάω να γίνω next top model, πώς θα αντιδρούσατε? Τώρα μέσα στο σπίτι σου μετά τη δουλειά, ρε παιδί μου, και σου λέει η γυναίκα σου, άντρα μου, πώς σε λένε? Μπάμπι. Μπάμπι, αγόρι μου, θέλω, το αποφάσισα, θα πάω στο next top model. Εντάξει, καλά είναι, πώς βγάλουμε για κανένα φράγκο, γιατί εδώ δεν βλέπω προκοπή. Όπου να είναι πήγαινε, πες μπας και φέρεις κανένα μεροκάμα. Στο μαγαζί, οπότε όπου βγαίνει μεροκάμα του. Δεν θα ζήλευες τώρα, άμα έβγαινε εκεί με τα μαγιό, με τα τέτοια και έκανε. Από 20 χρόνια δεν ζηλεύεις. Δεν ζηλεύεις κανένα. Τι να πάει δικιά μου τώρα που είναι 55 χρονών. Σιγά καλά. Μπορεί να δει να κυνηγήσει τα όνειρά της η κοπέλα. Ε, ας πάει. Βεβαίως. Αλήθεια. Βεβαίως. Προοδευτικό. Να πάει. Να φέρει και κανένα φράγκο, πες. Ε, βέβαια. Ναι, αλλά δεν θα ζηλεύετε εκεί? Όχι. Καθόλου. Και αν βρει κανέναν άλλον εκεί στην τηλεόραση, τα τέτοια. Δεν θα βρει. Τι? Next Top Model, βλέπετε? Τι είναι αυτό? Είναι μια εκπομπή στο Star που πάνε γυναίκες για να γίνουν μοντέλα. Όχι, δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου. Αν σας έλεγε η γυναίκα σας τώρα στα πίσω πίσω, θέλω να πάω να γίνω Next Top Model, πώς θα αντιδρούσατε? Ναι. Η γυναίκα μου. Να γίνει μοντέλο, ρε παιδί μου, άντρα μου. Έχει τέτοιες τρέλες. Okay. Δεν είναι τρελή. Okay. Δεν είναι. Όχι. Άρα θέλετε τρελούς όποιους πάνε εκεί? Δεν ξέρω, αφού δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Θα κυνηγήσω τα όνειρά μου, θα πάω στο next top model. Τώρα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ούτε εγώ ούτε αυτή. Τα πόδια πονάνε, το πουλί δεν λειτουργεί. Ας έπρεπε το διάλογο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με την Τουρκία? Πολλά να δούμε, ανάλογα. Περίεργα, ε. Περίεργα. Πόσο κάνουμε πίσω, στο τέλος θα μας φάνε. Έχει τη δύναμη, τραβάει σφαλιάρες. Ναι. Η Τουρκία έγινε υπερδύναμη της περιοχής. Να σου πω την αλήθεια μου, ότι εγώ λίγο φοβάμαι. Πώς βλέπετε τις σχέσεις από εκεί ψηλά που είστε της Ελλάδας με την Τουρκία τώρα, αυτή την περίοδο? Τις βλέπω αφιψηλού. Όπως τις βλέπει και ο Ερντογάν. Okay. Κάνει ό,τι γουστάρει. Λίγο δύσκολο με τον τέτοιον, τον Τούρκο. Τον Ερντογάν, λέτε. Ναι. Το ενδεχόμενο συνεκμετάλλευση του. Πεισματάρης είναι πεισματάρης και νομίζει ότι όλα τα ξέρει και όλα δικά του είναι. Αλλά και οι Έλληνες είναι λαβραντισμένοι που λέμε. Δεν θα κρατηθούν. Θα γίνει. Ή θα μας ρίξει ο Τούρκος ή εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε. Μια ζωή προβληματική. Αυτά από που λέγανε οι γονείς μου που ήρθαν από τον Πόντο, τραβήξανε τα πάνδυνα, αλλά περισσότερο από τους Κούρδους. Μου έλεγε ο πατέρα μου, οι πιο βάρβαροι ήταν οι Τούρκοι και πιο εγκληματίες και πιο κλέφτες. Το ενδεχόμενο συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου που συζητιέται, που φημολογείται, πώς το ακούς, με το θέλουν? Με ποιους? Με τους Τούρκους? Όχι με αυτούς που έχουν τα λεφτά. Τώρα δεν έχει άδικο σε αυτό που λες, αλλά εντάξει. Άρα πιστεύεις ότι από πίσω παίζουν άλλα πράγματα? Παίζουν συμφέροντα. Ναι. Αμερική, μπλα μπλα μπλα. Αμερική και τα λοιπά. Και Ρωσία και. Ελληνική, ελληνικό είναι και οι Έλληνες πρέπει να μπούμε όλοι μπροστά και να τους διώξουμε αυτούς. Τώρα να τους δω τα δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους, είναι μπέρδεμα. Πώς να το δω, ρε παιδί, τώρα αφού υπάρχουν. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να πω παρακάτω. Ναι, άλλη ερώτηση γιατί αυτά πονάνε. Αν μπορούμε να γλιτώσουμε από τους Τούρκους. Οπωσδήποτε πρέπει να πολιτικοί μας να κάνουν κάποια πολιτική, ούτως ώστε να αποφύγουν τουλάχιστον τη σύγκρουση. Κοίταξε, ό,τι και να πούμε, αυτά τα κανονίζουν μεγάλες δυνάμεις. Ποιόνια είμαστε? Εμείς, τι είμαστε? Δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα. Άρα είστε κατηγορηματικότατος? Βεβαίως. Ή απόλυτα κατηγορηματικός. Είναι εφικτό σαν σενάριο, διότι δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή στην εξωτερική πολιτική πιστεύετε δεν τα πάμε καλά τώρα, υπάρχει πρόβλημα? Δεν είμαστε ενεργοί. Ποτέ δεν ήμασταν. Ενώ αυτοί έχουν σχέδια. Στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας τώρα υπάρχει, λένε, κόντρα μεταξύ Σαμαρά, Μητσοτάκη, συζητιούνται διάφορα. Ψέματα είναι. Αυτοί είναι ενωμένοι. Μια οικογένεια, μια αγκαλιά. Είναι ενωμένοι και είναι καλοί και είναι ηθικοί και δεν είναι και κλέφτες. Είναι καλοί, τους εμπιστεύομαι. Να ρωτήσω, Σαμαράς Μητσοτάκης, υπάρχει κόντρα εκεί ή είναι όλα επικοινωνιακά τρετύπια? Τι κόντρα, μωρέ, εντάξει, ο καθένας λέει διάφορα. Δεν υπάρχει κόντρα. Είναι το ίδιο αίμα. Δεν πιστεύω τίποτα, γιατί εγώ δεν ψηφίζω. Α, ναι, γιατί πιστεύω, δεν θέλω να το πω. Χρήστο, να σου πω γιατί. Να, δεν ακούει κανένας, πείτε το. Την ίδια μύτη έχουν.
Την ίδια φάτσα λένε. Όχι, υπάρχει κόντρα από το από παλιά, από τον μπαμπά. Που το κρατάει μανιάτικο. Και η Ντόρα δεν θα του το χαρίσει. Πιστεύω ότι πάντα υπήρχε αντιπαλότητα. Okay. Πάντα. Να έχουμε συγκρούσεις ή τίποτα. Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί ο Σαμαράς είναι ένα άτομο των άκρων. Okay. Οι άλλοι θέλουν να το παίξει λίγο πιο δημοκρατική. Έχει και τα παιδάκια της μέσα στο κόλπο. Και τρώνε με 10 μασέλες. Ας να πας το ή άλλο. Υπάρχει κόντρα πιστεύεις ή είναι επικοινωνιακό παιχνίδι? Με τίποτα σοβαρό να ασχοληθούμε. Στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπετε εκεί, τι κάνουν τα παιδιά αυτά τα καμάρια? Προσπαθούν για την επόμενη τετραετία. Δεν ξέρω αν θα το μπορέσουν. Ο έρμος ο Τσίπρας δηλαδή να μην ζήσει. Ζήσε καλά, πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε, όταν έρχεται η φτώχεια, πέφτει την κρίνια. Τώρα και έχει πέσει φτώχεια, έχει πέσει την κρίνια. Σας κλέβουνε. Να πάρουν λεφτά. Ναι, έτσι είναι εδώ. Αυτός είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Τα πόδια πονάνε, το πουλί δεν λειτουργεί. Ας τα πες στο γυάλι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην το πεις αυτό το πουλί, μην το βάλετε μέσα. Θα βάλουμε μπιπ.